Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το 2017 το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, καθώς πολλά κρίσιμα ζητήματα δεν φαίνεται να επιλύονται μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εντός εβδομάδας οι επικεφαλείς των θεσμών στην Αθήνα και με ερωτηματικό ακόμα η ακριβής μέρα έλευσής τους, με ανοιχτά τα μέτωπα σε εργασιακά και δημοσιονομικά. Ο νέος μηχανισμός δημοσιονομικών αποκλήσεων, καθώς και τα διαρθρωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2020, τα πιο σημαντικά θέματα της διαπραγμάτευσης. Με την ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει πως η νομοθέτηση νέων μέτρων παραμένει κόκκινη γραμμή. Τα χριστουγεννιάτικα ψώνια ξεκίνησαν ήδη. Στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τις αγορές με πλαστικό χρήμα, οι τράπεζες δελεάζουν τους πελάτες τους προσφέροντας πόντους, δωροεπιταγές και μετρητά με την χρήση χρεωστικών καρτών. Όσοι περιμένουν λοιπόν το δώρο Χριστουγέννων για να κάνουν τις φετινές αγορές τους, ας ξανασκεφτούν τι τους συμφέρει περισσότερο πριν πάνε για την καθιερωμένη ανάληψη. Ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από 9 χρόνια, απασχολώντας μόλις 17 άτομα και εν μέσω κρίσης, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, κατάφερε να καταγράψει πωλήσεις 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος για την εταιρεία Mega Gyros, η οποία έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει εκτός από την ελληνική αγορά, σε Ευρώπη και Αμερική, παράγοντας πάνω από 30 τόνους γύρω την ημέρα. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκη Τιμόνα και μένει σε 642,96 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,50%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.